Πώς είναι η κατάσταση, γιατρέ, σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, ως αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου? Συνεχώς έχουμε πιέσεις στο σύστημα υγείας. Καταρχήν καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Δυστυχώς πιέζεται το σύστημα. Βέβαια, ειδικά στη Δυτική Μακεδονία είμαστε σε μια σχετική καλή κατάσταση, δηλαδή δεν έχουμε θέμα κλινών κτλ. Αλλά πιέζεται πάρα πολύ το σύστημα, είναι αθρώα η προσέλευση των ασθενών με ύποπτη συμπτωματολογία κορονοϊού, που οι περισσότεροι επιβεβαιώνονται τελικά ότι έχουν μολυνθεί από τον κορονοϊό. Είμαστε stand-by για ό,τι προκύψει. Εδώ στο νοσοκομείο της Πτολεμαϊδας που βρισκόμαστε, ποια είναι η κατάσταση? Έχουμε, μαθαίνω, ανοίξει και νέα πτέρυγα για να έχουμε επιπλέον δυνατότητες. Είναι έτοιμη μια καινούρια πτέρυγα 22 κλινών, η οποία στην πρώτη, μόλις παραστεί ανάγκη, θα χρησιμοποιηθεί. Προς το παρόν υπάρχουν κλίνες, δεν έχουν μπει ακόμα ασθενείς στην πτέρυγα αυτή με κορονοϊό, αλλά αν πιεστεί κι άλλο το σύστημα, σίγουρα θα χρησιμοποιηθεί και η νέα πτέρυγα. Έχουμε την αίσθηση ότι ενδεχομένως να μας φέρουν περιστατικά και από τη Θεσσαλονίκη? Αν γιατί, χρειαστεί. Γιατί εκεί είναι στο κόκκινο κυριολεκτικά. Αν χρειαστεί, σίγουρα, αν δεν υπάρχουν κλίνες στη Θεσσαλονίκη, θα μεταφερθούν και στην Πτολεμαϊδα ή όπου βρεθούν κρεβάτι. Όπως αντίστοιχα, αν εμείς χρειαστούμε, παράδειγμα, προς το παρόν δεν υπάρχουν στο Ποδοσάκι, δεν υπάρχει κλίνες μονάδας εντατικής θεραπείας. Αν κάποιος ασθενής διασωληνωθεί, θα μεταφερθεί όπου βρεθεί κλίνη μονάδας εντατικής θεραπείας. Στη Θεσσαλονίκη, όπου βρεθεί. Αυτή τη στιγμή είναι καλυμμένες οι κλίνες της ΜΕΘ? Είναι καλυμμένες και από κορονοϊό, αλλά και από άλλα. Από ασθενείς οι οποίοι δεν πάσχουν από COVID. Ναι, γιατί αυτές οι ασθένειες δεν έχουν εκλείψει. Γενικά πάντως πιέζεται πάρα πολύ το σύστημα. Και χθες, όπως θα είδατε, στην συνέντευξη ο Υπουργός Υγείας έκανε έκκληση και στους ιδιώτες γιατρούς να συνδράμουν σε αυτόν τον αγώνα, τον βιολογικό πόλεμο που ζει η ανθρωπότητα. Mm-hmm. Και βέβαια επαμοιβή. Τώρα δεν ξέρω πόσο θα ανταποκριθούν και τι προβλήματα και λεπτομέρειες θα υπάρξουν, ούτως ώστε να ενταχθούν και συνάδελφοι ιδιώτες συνάδελφοι να ενταχθούν στο σύστημα και να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Είναι όμως στα όρια της ανθρώπινης αντοχής οι γιατροί, οι παθολόγοι, οι άνθρωποι που είναι κοντά στους ασθενείς, οι νοσηλευτές. Είμαστε στα όρια μας. Αντέχουμε, αλλά είμαστε στα όρια μας, το οποίο κάποια στιγμή θα σπάσει το σκηνή. Τι μπορεί να γίνει, να τρέξουν πιο γρήγορα προσλήψεις, να υπάρχει περισσότερο προσωπικό, να έρθουν και οι ιδιώτες να συνδράμουν στα νοσοκομεία? Κύριε Μαυρίδη, όταν είμαστε σε έναν πόλεμο, δεν μιλάμε για προσλήψεις, μιλάμε για άμεση επίταξη, επιστράτευση, έκκληση, να έρθουν, αυτό που έκανε και χθες ο Υπουργός Υγείας, έκκληση στους ιδιώτες να ενταχθούν στο σύστημα. Επαμοιβή, όπως είπαμε. Συγκεκριμένα δεν θυμάμαι ακριβώς ποσά, όχι επιστράτευση, να ενταχθούν στο σύστημα επαμοιβή για να βοηθήσουν την περίοδο αυτή όσο θα χρειαστεί, όσο θα υπάρχει, μέχρι επιτέλους να έρθει και το εμβόλιο. Το μήνυμα που στέλνετε εδώ από τον Ποδοσάκιο ως γιατροί προς τους πολίτες κυρίως? Το μήνυμα που στέλνουμε, μέχρι να έχουμε το εμβόλιο, το εμβόλιο μας είναι η μάσκα, οι αποστάσεις, όχι συναρθρήσεις, όχι πάρτι είτε κρυφά είτε φανερά, αυτά που είδαμε στις τηλεοράσεις στην Αθήνα, και να προσέξουν οι πολίτες για να μπορέσουμε και εμείς να το ανταπεξέλθουμε. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Mm-hmm.